Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, από εδώ και από το σπίτι σας, την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έχουμε τη χαρά και τιμή σήμερα να μαζί μας η κυρία Βασιλική Λίδια Γεωργοπούλου, γνωστή στην επιστημονική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, περισσότερο για τη δουλειά της στο ΥΠΑ, στους ενήλικες, αλλά σήμερα θα μας το αλλάξει, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και στα παιδιατρικά και αστυνομικά. Ένα παιδοχνωρικό λοιπόν θέμα, πολύ ενδιαφέρον για τους όγκους στη δουλειά στα παιδιά από 0 έως 18 τουλάχιστον χρόνια. Και στη συνέχεια, πάνω στο θέμα της ομιλίας, θα μας παρουσιάσει εδώ η δικαιόμενη του Ιπποκρατίου, του νοσοκομείου, η κυρία κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά για να εντελώσουμε ή να καταλάβουμε ότι δεν καταλάβαμε αυτά που μας είπε η κυρία Γεωργοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κυρία, και σας ακούσαμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή να συμμετάσχω σε αυτά τα μαθήματα και για την πολύ όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, το θέμα μου είναι απεικόνηση ενδοκυλιακών όγκων παιδικής ηλικίας. Πρώτα απ' όλα, η παρουσία κοιλιακής μάζας στην παιδική ηλικία αποτελεί συχνά τυχαίο έβριμα κατά την ψηλάφιση. Στα νεογνά συχνά προηγείται προγεννητική διάγνωση. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας το πιο συχνό αίτιο είναι η κοπρονοπλήθεια λόγω δυσκολιότητος. Σε ένα 50% των περιπτώσεων πρόκειται για αύξηση διαστάσεως συμπαγούς οργάνου, ενώ μόλις το 43% των περιπτώσεων απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η προσέγγιση τώρα μιας ενδοκυλιακής μάζας στα παιδιά γίνεται σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, το ιστορικό και τα κλινικά ευρήματα. Έτσι, σύμφωνα με την ηλικία, διακρίνουμε τρεις πληθυσμικές ομάδες στα νεογνά, όπου προέχουν οι συγγενείς διαμαρτίες, άλλες καλοήθεις καταστάσεις, αλλά και εξεργασίες όμως που έχουν καλοήθη συμπεριφορά. Στα βρέφη και στα παιδιά κάτω των 2 ετών, τα πιο συχνά κακοήθη νεοπλάσματα είναι το νευροβλάστομα και το υπατοβλάστομα, ενώ στα παιδιά άνω των 2 ετών, η πιο συχνή κακοήθη όγκη είναι ο όγκος Wilms, το λέμφωμα, η όγκη οθικών και το ραβδομιοσάρκωμα. Όσον αφορά το φύλο και τις εξεργασίες αλάστονος πιέλους, τα κορίτσια πιο συχνές είναι οθυγικές κύστης και οι όγκοι οθικών εκγεντικών οργάνων, ενώ στα αγόρια πιο συχνό είναι το ραβδομιοσάρκωμα. Το ιστορικό, απ' την άλλη, παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως είπαμε, συχνά στα νεογνά υπάρχει προγεννητικός έλεγχος, αλλά πολύ συχνά και τα νεοπλάσματα στην παιδική ηλικία συνδυάζονται με συγγενείς διαμαρτίες και γενετικά σύνδρομα. Τα πιο συχνά αναφερόμενα γενετικά σύνδρομα και αυτά που συναντάμε πιο συχνά είναι το σύνδρομο Beckett-Wiedemann, στο οποίο παρουσιάζεται όγκος Wilms, υπατοβλάστομα, νευροβλάστομα και ραδομιοσάρκωμα. Το σύνδρομο Von Lippel-Lidow, που όπως ξέρουμε συνδυάζεται με όγκους και κύσεις των νεφρών, παγκρέατος και φεοχρωμοκύτωμα. Η νευροενωμάτωση συνδυάζεται με όγκο Wilms αγκιομυολίπωμα αλλά και όγκους GIS από το ασθεντερικό σύστημα. Η γλυκογονιά τύπου 1 και 3 κυρίως με υπατικό αδένωμα αλλά και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Η οζώδης κλήρυνση όπως ξέρουμε με αγκιομυολιπώματα και κύσεις νεφρών και η κυστική ίνωση με παγκρεατική κυστήνωση. Μεγάλη σημασία βέβαια έχει και η κλινική συμπτωματολογία και ο εργαστηριακός έλεγχος όπως θα δούμε παρακάτω. Και εδώ σας παραθέτω τον πίνακα με τα διάφορα γενετικά σύνδρομα και πώς συνδυάζονται αυτά με διάφορους όγκους, κυρίως ενδοκυλιακούς. Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας, είναι να συνδυάσουμε ό,τι πληροφορίες μπορούμε να δράξουμε από την απεικόνηση. Πρώτα απ' όλα θα επιβεβαιώσουμε την παθολογία. Θα δούμε τι εντόπιση έχει ο όγκος, αν είναι ενδοπεριτονεϊκός, οπισθοπεριτονεϊκός, αν εντοπίζεται στην ελάσσονα πύελα και όταν είναι στην ελάσσονα πύελα, αν είναι πρόσιος, οπίσιος ή αφορά τα πλάγια τμήματα της ελάσσονος πυέλου. Θα δούμε από ποιο όργανο προέρχεται, το περίρρημα, τα όρια, αλλά και τη σύσταση της εξεργασίας. Έχοντας όλα αυτά κατά νου και συνδυάζοντας την ηλικία, το φύλο και το ιστορικό του ασθενούς, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο ασφαλώς σε μια διαφορική διάγνωση. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιούμε στα παιδιά είναι ο πυκνογραφικός έλεγχος. Και αυτό γιατί είναι μια εξέταση που δεν έχει αναισθησία, δεν έχει ιονίσου ακτινοβολία,
και είναι ιδανική για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Στη συνέχεια, εφόσον βρούμε ότι όντως υπάρχει παθολογία, θα προχωρήσουμε είτε με τον αξονικό τομογράφο είτε τον μαγνητικό τομογράφο για να κάνουμε σταδιοποίηση της νόσου. Όσον αφορά τα νευροβλαστώματα, χρησιμοποιούμε και το MIBG, ενώ σε άλλες ειδικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσουμε και το FDG, PET-CT ή και το σκάνινγκ οστών. Η πληκτρογραφία είναι μια εξέταση που θα μπορούσε να μας παρέχει κάποιες πληροφορίες. Βλέπουμε εδώ έναν νεογνώ με παθολογικές επεσβεστώσεις λόγω ύπαρξης κύστων εκμυκονίου, ενώ βλέπουμε μια άλλη μάζα στον αριστερό λαγόνιο υπόθρομο που παρεκτοπίζει τις εντερικές έλκες, ενώ εδώ μια μάζα στην αριστερή κυριακή χώρα που επίσης παρεκτοπίζει τις έλκες του λεπτού και παχαίου εντέρου. Και όσον αφορά, θα προτιμήσουμε το μαγνήτη ή τον αξονικό, η πλάστικα στα παιδιά γέννη προς το μαγνήτη, και αυτό γιατί δεν υπάρχει ακτινοβολία. Επιπρόσθετα με το μαγνήτη έχουμε την δυνατότητα την εκτίμηση της υφής των μαλακών μορίων. Μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα μια μάζα που βρίσκεται στα παρασποδηλικά μόρια ή αν μια μάζα επεκτείνεται ενδοκαναλικά μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα. Μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα τη δίδυση των μυελού των οστών. Όμως, το μειονέκτημα το βασικό είναι ότι απαιτεί αναισθησία. Όσο αφορά τον αξονικό, όλοι ξέρουμε ότι είναι μια ταχύ εξέταση, άμεση διαθέσιμη, δεν απαιτεί αναισθησία. Έχει πολύ καλή χωρική διακριτική ικανότητα, αναδεικνύει πιο εύκολα τις επεσβεστώσεις και είναι η εξέταση εκλογής για την εκτίμηση του πνευμονικού παρεχήματος. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι έχουμε ιονίζουσα ακτινοβολία. Και πριν μιλήσω για τις ενδοκυλιακές μάζες στα παιδιά, θα διαχωρίσω λίγο την ομάδα των νεογνών, γιατί όπως διαχωρίζουμε τα παιδιά από τους ενήλικες, έτσι θα πρέπει να διαχωρίσουμε και τα νεογνά από τον υπόλοιπο παιδιατρικό πληθυσμό, γιατί έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Τα νεογνά, λοιπόν, προέχουν συγγενείς διαμαρτίες, καλοήθεις καταστάσεις, αλλά και νεοπλάσματα χαμηλής, όπως θα δούμε, κακοήθειας. Η πιο συχνή ψηλαφυτική ενδοκυλιακή μάζα στα νεογνά οφείλεται σε συγγενείς δυσπασίες του ορωπητικού συστήματος και μάλιστα πιο συχνά σε υδρονέφρωση που είτε είναι παροδική είτε οφείλεται σε στένωση της πυροβολικής συμβολής. Ένα άλλο συχνό αίτιο είναι ο πλειοκυστικός δυσπαστικός νεφρός, όπου έχουμε κύστης, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτό το παράδειγμα, οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν υπάρχει λειτουργικό νεφρικό παρέχημα παρά διάμεσος ανενεργός ιστός, και η σημασία της δυσπλασίας αυτής είναι, συγγνώμη, στο προηγούμενο, είναι ότι οι πλειοκυστικοί νεφροί πολύ συχνά, ως 50% συνδυάζονται με διαμαρτία από τον άλλο νεφρό και πιο συχνά με στένωση της πυροτηρητικής συμβολής. Η πολυκυστική νόσος των νεφρών είναι σχετικά σπάνια. Στα βρέφη είναι αυτή που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολοιπόμονο χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά έχουμε πολύ μεγάλη διόγκωση των νεφρών, οι οποίοι καταλαμβάνονται από πολλαπλές μικρές κύστης, κυρίως στη μυελώδη πύρα, και έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα με πολλαπλές μικρά υπερηχοϊκά στίγματα λόγω της συμπλησίασης των διαφραγμάτων της κύστεως. Οι οφθαλμικές κύσεις των νεογνών είναι μια αρκετά συχνή οντότητα, και αυτό οφείλεται σε έκθεση αυξημένων επιπέδων γονοδοτροπίνης από τη μητέρα και απουσία αρνητικής παλίνδρομης δράσης από ένα νεογνό το οποίο έχει ανοριμότητα στο σύστημα υποθαλάμου υπόφυσης, ιδίως όταν είναι πρόωρο. Και όταν αυτές οι κύσεις έχουν διάμετρο κάτω από 2 εκατοστά, μιλάμε για λειτουργικές κύσεις, οι οποίες κατά κανόνα υποστρέφονται. Ενώ όταν έχουν διάμετρο πάνω από 2 εκατοστά, μιλάμε για οθυγικές κύστης, και αυτές με διάμετρο πάνω από 5 εκατοστά είναι αυτές που έχουν αυξημένες πιθανότητες υπηρετικών. Ποιες είναι αυτές? Είναι η ρήξη, η συστροφή, η αιμορραγία, η πίεση στις παρακείμενες δομές, αλλά κυρίως η συστροφή της οθήκης, η οποία στη συνέχεια αποκόπτεται από τη σάλπιγγα και περιπλανάται στην κοιλιακή χώρα. Εδώ βλέπουμε μια οθυγική κύστη, απλή. Έχει ανοιχοϊκό, ομοιογενές περιεχόμενο, λεπτό τοίχωμα, και το χαρακτηριστικό είναι πολλές φορές βλέπουμε στο εσωτερικό της μια άλλη θυγατρική κύστη, είναι το σημείο της θυγατρικής κύστης.
Οι επιπλεγμένες είναι πολύχωρες, έχουν ανομοιογενές περιεχόμενο, παχυμένο τείχωμα, με ή χωρίς ασβεστώσεις. Και όταν η οδή, και όπως είπαμε, αποκοπεί από τη Σάλπικα, περιπλανάται στην κοιλιακή χώρα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαφοροδιαγνώσουμε από μία κίστη διπλασιασμού και μία κίστη μεσεντερίου, οι οποίες επίσης μπορούν να περιπλανώνται στην κοιλιακή χώρα. Η κίστη διπλασιασμού είναι πιο σπάνιο οντότητα, συνήθως εντοπίζεται στον ήλαιο. Μπορεί να επικοινωνεί με το γαστεντερικό σύστημα σε ένα ποσοστό 20%. Συνδυάζεται με άλλες συγγενείς διαμαρτίες, ενώ επιπλοκές που μπορεί να έχουμε από αυτή την οντότητα είναι ο εγκολιασμός, η απόφραξη, η αιμορραγή, η εξέλκωση και η διάκριση. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας κίστης διπλασιασμού με το χαρακτηριστικό αυτό τείχωμα. Όταν μάλιστα έχουμε υπερήχους καλύτερης τεχνολογίας, μπορούμε να δούμε 5 τειχώματα. Και ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να ψάχνουμε και να αναγνωρίζουμε είναι το σημείο Y. Είναι το σημείο όπου υπάρχει διαχωρισμός του μυϊκού τειχώματος στο ύψος επαφής της κίστης με τον εντερικό σωλήνα. Και εδώ έχουμε μία επιπλακή στα κίστη διπλασιασμού. Αυτές επιπλέκονται λόγω του ότι μπορεί να έχουν γαστρικό βλενογόνο ή παγκρατικό ιστό, ο οποίος να αιμορραγεί, να φλεγμένει και να φλεγμένει και το παρακείμενο έτσι περιτόνιο. Εδώ βλέπουμε μια κίστη διπλασιασμού σε ένα νεογνό, η οποία ήταν σε στενή σχέση με την δεξιά κολική καμπή. Οι κύσεις μεσεντερίου είναι πιο σπάνιες, διακρίνουμε δύο κατηγορίες, τη μεσοθυλιακή απλή περιτοναϊκή κύστη και την ενδοθυλιακή λεμφική μεσεντέριο κύστη, η οποία έχει χυλώδες περιεχόμενο και στο μαγνήτη έχει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα με αυτό το υγροϊγρικό επίπεδο. Τα κυστικά λεμφαγκιώματα οφείλονται σε συγγενείς δυσπραξίες του γλανθικού ιστού. Πιο συχνές εντοπίζονται στον τράχυλο και στις μασχαλιές κοιλότητες, όμως μπορεί να εντοπίζονται και ενδοκοιλιακά, κυρίως ενδοπεριτοναϊκά και πιο σπάνια όπισθοπεριτοναϊκά. Χαρακτηρίζονται από πολλούς ηρέντους κυστικούς χώρους και διαφραγμάτια λεπτά. Ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχει μικρή ποσότητα διάμεσου ιστού. Επιπλοκές που μπορεί να έχουμε σε αυτή την οντότητα είναι η αιμορραγία, η φλεγμονή, η απόφραξη του εντέρου, αλλά και η συστροφή αυτού. Το ιεροκοκκυγικό τεράτομο είναι ο πιο συχνός συγγενής όγκος στα νεογνά. Προέρχεται από πολυδύναμα αρχαίο ανακύτταρο του αρχικού κομβίου Χένσελ που βρίσκεται μπροστά από τον κόκκυγο. Συνήθως είναι μεικτούς υφής, πολύ πιο σπάνια έχουμε αμυγός κυστική μορφή. Μορφολογικά διακρίνουμε 4 τύπους, με τον πιο συχνό το τύπο 1, όπου η βλάβη βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου έξω από την πίελο, μόνο ένα μικρό τμήμα της βρίσκεται ενδοπιελικά. Ενώ ο πιο σπάνιος είναι ο τύπος 4, όπου όλη η εξεργασία εντοπίζεται μέσα στην ελάσσονα πίελο. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα τύπου 3, όπου τμήμα του τερατώματος βρίσκεται έξω από την πίελο και ένα άλλο μεγάλο τμήμα μέσα σε αυτήν, αλλά και ενδοκοιλιακά. Ενώ στο παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα όριμου ιεροκοκκυγικού τερατώματος, το οποίο εντοπιζόταν αποκλειστικά μέσα στην ελάσσονα πίελο. Βλέπουμε ομιλικός κόνος απολύγει φυσιολογικά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διαβεβαιούμε εξονυχιστικά αν υπάρχουν άλλες διαμαρτίες, γιατί συχνά, όπως εδώ, όπως στο παράδειγμα της τριάδας κουραρίνο, μπορεί να υπάρχει ορθοπροκτική διαμαρτία, ιεροκοκκυγικό οστικό έλλειμμα και προϊαρή μάζα. Ο υδρόκουβος ή αιματόκουβος είναι και αυτό ένα αίτιο οκυλιακής μάζας στα νεογνά. Οφείλεται συνήθως σε άτριτο παρθενικό ημένα, πιο σπάνια σε ατρισία του άπλου τμήματος του κόλπου ή σε πλήρες εγκάσιο διάφραγμα αυτού, ενώ πιο σπάνια μπορεί να έχουμε διαμαρτία και από το σύστιχο νεφρό, όπως εδώ, σε αυτή την περίπτωση ατρισίας ημίκολπου και διαμαρτίας του σύστιχου νεφρού. Βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε μία μάζα, όχι μάζα, μία κυστική βλάβη, η οποία είναι πλήρης αιμορραγικού περιεχομένου, καταλαμβάνει τον κόλπο και επεκτείνεται και προς την ενδομήτρο κοιλότητα. Μπορώ να έχω κάποιο δείκτη. Συγγνώμη. Άρα, ποντίκι, πώς να αλλάξουμε.
Ναι. Θα προχωρήσω λοιπόν στους όγκους, ενδοκυλιακούς όγκους των παιδιών. Οι όγκοι της κοιλιακής χώρας αποτελούν τους τρίτους πιο συχνούς όγκους της παιδικής ηλικίας μετά από τις αιματολογικές κακοήθειες και τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η πιο συχνή κακοήθειες όγκοι είναι το νευροβλάστομα, το νεφροβλάστομα, το λέμφωμα, το υπατοβλάστομα, το ραβδομιοσάρκωμα και όγκοι γεννητικών οργάνων. Θα εστιάσω κυρίως το νευροβλάστομα, νεφροβλάστομα και το υπατοβλάστομα, γιατί είναι η πιο συχνή και σημαντική όγκη. Το νευροβλάστομα είναι ο πιο συχνός εξωκράνιος συμπαγής όγκος της παιδικής ηλικίας. Είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος του πρώτου χρόνου ζωής, με μέσο όρο εμφάνισης του 19 μήνες. Το 90% των περιπτώσεων έχει διαγνωστεί έως την ηλικία των 5 ετών, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιος μετά τα 10 χρόνια ζωής. Παρά την πρόοδο των θεραπευτικών μέσων, παραμένει ένα σημαντικό αίτιο θανάτου παιδικής ηλικίας που σχετίζεται με κακοήθεια. Το νευροβλάστομα προέρχεται από πρωτογενή κύτταρα της νευρικής ακολουθίας που σχηματίζουν τη συμπαθητική άλσο και ανάλογα με τον βαθμό της διαφοροποίησης διακρίνουμε τρεις αδελφούς όγκους. Το νευροβλάστομα που είναι πλήρως αδιαφοροποίητο, το γάγκλιο νευροβλάστομα και το νευροβλάστομα που έχουν καλύτερη διαφοροποίηση. Το νευροβλάστομα ανήκει στους στρογγύλους όγκους μαζί με το Ewing σάρκωμα, το ραβδομιοσάρκωμα, το non-Hodgkin λέμφωμα και το ρετινοβλάστομα. Εντοπίζεται κυρίως στα επινεφρίδια και στο περιτόνιο, ενώ πιο σπάνια στο πίσω μεσοθωράκιο, το δράχυλο και την ελάστονα πίελο. Κατά κανόνα, η εμφάνισή του είναι σποραδική. Πιο σπάνια όμως μπορεί να υπάρχει οικογενής προδιάθεση και να συνδυάζεται με διάφορα γενετικά σύνδρομα ή ακόμα να έχουμε και μεταλλάξεις της βλαστικής σειράς. Μπορεί ακόμα να έχουμε απώλεια γονιδίων σε αυτή τη θέση, όπως βλέπετε κάτω, στο 50% των περιπτώσεων, οπότε έχουμε και κακή πρόγνωση. Η κλινική εκδήλωση εξαρτάται από την εντόπιση και την διοίκηση των παρακείμενων οργάνων. Έτσι μπορεί πολύ συχνά έχουμε κοιλιακό άργος, ανεμία, απώλεια βάρους, αυξημένη ευερτιστότητα, ακόμα υπέρταση, ραχιαλγία, σχολίωση. Αλλά εξαρτάται και από την ανατομική θέση των μεταστάσεων. Ήδη με την εκδήλωση της νόσου, το 50% των περιπτώσεων έχουν μεταστάσει στον μυελό των οστών, στα οστά, στο ύπαρ και στο δέρμα. Οπότε στο νεογνώ μπορεί να έχουμε χολότητα και αυξημένη ευερεθιστότητα, όπως εδώ που έχουμε μετάσταση στο μυριαίο οστό. Μπορεί να έχουμε πρόπτωση του οφθαλμού λόγω μετάστασης στο οστά του πλαχνικού κρανίου. Μπορεί να έχουμε ρακούν eyes λόγω διήθησης και θρόμβωσης της οφθαλμικής φλέβας, μπορεί να έχουμε το Pepper syndrome λόγω διάχυσης διήθησης του υπατικού παρεχήματος ή το Blue Marfan syndrome λόγω διήθησης του δέρματος. Όμως μπορεί να έχουμε και παραπλανεσματικά σύνδρομα και αυτό γιατί τα νεοπλάσματα αυτά υπερεκρίνουν κατεχολαμίνες, οπότε έχουμε εθετικό VMA στα ούρα και λόγω έκρησης αυτής της ορμόνης VIP έχουμε πολύ συχνά διάρειες και λόγω αυτού άνους αιτιολογίας μπορεί να έχουμε και από το κεντρικό νευρικό σύστημα οψόκλωνο, μυόκλωνο ή ακόμα και παραγκεφαλική αταξία. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα νεοπλάσματα αυτά έχουν απρόσμενη συμπεριφορά. Έτσι μπορεί να έχουμε αυτόματη υποστροφή και πλήρη ίαση και το βλέπουμε αυτά πολύ συχνά στα βρέφη κάτω του ενός ετός. Μπορεί να έχουμε καλή πορεία παρά την παρουσία κολληματικής νόσου ή διασποράς στο χειρουργείο. Μπορεί να έχουμε επίσης αυτόματα εξέλιξη σε πιο καλοήθη μορφή ή όμως μπορεί να έχουμε και υποτροπή και εξαλλαγή σε πιο επιθετική αδιαφοροποίητη μορφή. Η διάγνωση γίνεται με τη βιοψία και μάλιστα σε συνδυασμό με τη βιοψία του μυελού των οστών, με μοριακό και εργαστηριακό έλεγχο και φυσικά με τις επικοινωνιστικές εξετάσεις. Η εξέταση στην οποία υποβάλλεται πρώτα απ' όλα το παιδί είναι ο υπέρηχος, όπου έχουμε επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει εξεργασία. Στις περιπτώσεις του νευροβλαστώματος έχουμε να κάνουμε μια ανομοιογενή συμπαγή εξεργασία, η οποία μπορεί να είναι ανώμαλη, πολυλογωτή. Έχουμε επασβεστώσει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 85%. Περιοχές νέκρωσης και αιμορραγίες έχουμε πιο σπάνια. Και συνήθως έχουμε και παρεκτόπιση του σύστιχου νεφρού. Στη συνέχεια προχωράμε είτε με τη βοήθεια του οξονικού και του μαγνήτη για να κάνουμε κυρίως τη σταδιοποίηση της νόσου.
Πάντοτε θα γίνεται και έλεγχος με MIBG. Το MIBG έχει πολύ μεγάλη ευαισθησιακή ειδικότητα στο να ανιχνεύσει μεταστατική νόσο στο μυελό των οστών και στα οστά. Όμως ένα ποσοστό 10% μπορεί να είναι αρνητικό. Εναλλακτικά τότε θα προχωρήσουμε σε σκάνινγκ οστών, σε FPET-CT ή σε σπιδηρογραφικό έλεγχο με τότε TATE και σε συστημασμένο γάλιο. Ή ακόμα μια πολύ καλά υποσχόμενη μέθοδος είναι το whole body MRI. Αρχικά σταδιοποιήθηκε και μέχρι το 1993 βασιζόταν στη μεταχειρητική εκτίμηση και στα χειρουργικά ευρήματα της νόσου. Όμως ήδη από το 1994 έχουν αλλάξει τα πράγματα και από το 2009 και μετά έχει καθιερωθεί ένα άλλο σύστημα σταδιοποίησης, το οποίο βασίζεται σε απεικονιστικούς παράγοντες κινδύνου. Τα λεγόμενα defined risk factors, τα οποία είναι απεικονιστικά ευρήματα τα οποία καθιστούν μη εφικτή την ασφαλή και πλήρη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, θέτοντας έτσι την ανάγκη διενέργειας χημειοθεραπείας προεγχειρητικά. Αυτά τα IMAS defined risk factors αφορούν και τα 4 διαμερίσματα, δηλαδή τον τράχυλο, το θώρακα, την κοιλιά και την πίελο. Στην δική μας περίπτωση ασχοληθούμε κυρίως με αυτά που αφορούν την κοιλιακή χώρα και την πίελο. Αυτά είναι επέκταση της νόσου στο παρακείμενο σύστοιχο διαμέρισμα, δηλαδή από το θώρακα προς την κοιλιά ή την κοιλιά προς την πίελο, η διείδηση της παρασπονδυλικής συγχόρτωσης, το ύψος κυρίως του θ9 και του θ12, γιατί τότε διακυδεύεται η πρόσενωτιά αρτηρία, η αρτηρία του Αντάμκεβιτς, ο περιβροχισμός των ηλιακών δομών, η επέκταση στον ηλιακό μίσχο της νεφρικής πιέλου, γιατί τότε διακυδεύεται ο ίδιος ο νεφρός, η διείδηση παρακείμενων συμπαγών οργάνων και δομών, η ενδοκαναλική επέκταση του όγκου πάνω από το 1 τρίτο στο επάνω από το επίπεδο του όμικρον 2, η ασαφοποίηση των μηνύκων και το παθολογικό MR σήμα στο νοτιαίο μυαλό, η διείδηση του οσφυγικού πλέγματος και επέκταση της νόσου πέρα από το μείζον ισιακό τρίμα στην ελάστονα πίελο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα ευρήματα έχουν αυξημένο ποσοστό ατελούς εκτομής, έχουν αυξημένο ποσοστό επιπλοκών στο χειρουργείο, αυξημένο ποσοστό υποτροπής και θνητότητας. Εδώ είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται, δεν θα σας κουράσουμε αυτό. Ανάλογα λοιπόν με τα ευρήματα έχουμε την εντοπισμένη νόσο L1, όπου δεν έχουμε κανέναν άλλο παράγοντα αυξημένου κινδύνου. Την κατηγορία L2, όπου έχουμε έναν ή περισσότερο από τους προαναφερθέντες παράγοντες. Την κατηγορία M, όπου έχουμε μετάσταση. Και την κατηγορία MS, το γνωστό παλιό μας στάδιο 4S, το οποίο συναντάμε στα παιδιά που είναι κάτω των 18 μηνών και στα οποία έχουμε μεταστάσεις στο δέρμα, στο ύπαρ και στο μυαλό των οστών, όχι όμως στα οστά. Η πρόγνωση είναι στην άρτηση της ηλικίας, της εντόπισης του όγκου, του σταδίου της νόσου, των ιστοποθολογικών ευρημάτων, των βιολογικών και των γενετικών παραγόντων του όγκου. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η ενίσχυση αυτού του ογκογονιδίου έχει ιδιαίτερη κακή πρόγνωση. Η έκφραση αυτού του παράγοντα, η ανιδιοπληδία του DNA και η απώλεια του γονιδίου σε αυτές τις θέσεις επίσης σχετίζονται με πολύ κακή πρόγνωση. Με κακή πρόγνωση επίσης σχετίζονται και αυτοί οι βιοχημικοί δείκτες. Έτσι λοιπόν κατηγοριοποιούμε τους ασθενείς ανάλογα με όλα αυτά το συνδυασμό των ευρημάτων σε 4 κατηγορίες. Ας δούμε όμως ορισμένα παραδείγματα. Εδώ είχαμε ένα θύλι 5 ετών, όπου σε ένα τυχαίο έβημα βρήκαμε αυτή τη μάζα στο επινεφρίδιο. Δεν υπήρχε διήθηση άλλου οργάνου και δεν υπήρχε διήθηση παρακείμενης δομής. Είχαμε μια κατηγορία L1. Εδώ ένα θύλι 21 μηνών με στασιμότητα βάρους και ιστορικό διαρροϊκών κοινώσεων. Προσέξτε το έντερο πως είναι πλήρες με υγρικό περιεχόμενο. Οι διαρροϊκές αυτές ενώσεις αποδόθηκαν σε παραπλανοματική εκδήλωση. Βλέπουμε εδώ ότι παρότι ο όγκος έχει υποστραφεί, βλέπετε έχει σμικρινθεί, έχει επασβεστώσεις και αυτό έγινε αυτομάτως. Παρ' όλα αυτά, στο παιδί αυτό υπήρχε
είχαν μεταστάσεις στα οστά και ενδοκαναλική επέκταση, όπως βλέπουμε εδώ πολύ ωραία, κάτω από το επίπεδο του όμικρον 2, αλλά υπήρχαν και μεταστάσεις στα οστά του εγκεφάλου και της μήνυκας, όπως και βλέπουμε εδώ στα οστά των πλευρών. Είχαμε να κάνουμε με ένα στάδιο L2M. Εδώ μια άλλη περίπτωση ενός αγοριού 2 ετών με χολότητα. Βλέπουμε ότι παρουσιάστηκε εδώ με μετάσταση στο μοιραίο οστό. Είχαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη νομιογενή εξεργασία που, όπως βλέπετε εδώ, διηθεί την πύλη του νεφρού, περιβροχίζει τις αγκιακές δομές στη μέση γραμμή. Έχει δώσει ήδη μετάσταση στις πλευρές. Έχει δώσει μετάσταση ακόμα και στο ύπαρ. Είχαμε να κάνουμε με ένα L2M και εδώ πέρα βλέπουμε με την βοήθεια του μαγνήτη τη μεταστατική νόσος στο μοιραίο οστό αλλά και στα οστά της λεκάνης. Εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα κορίτσι 4 χρονών. Η νόσος εντοπίζεται αρχικά στο πίσω μεσοθωράκιο, όμως κατά συνέχεια στον επεκτάθηκε διαμέσου του διαφράγματος και στο όπιστο περιτονεϊκό χώρο. Βλέπουμε εδώ πως περιβροχίζει την κοιλιακή αορτή. Επίσης, χαρακτηριστικά δείτε εδώ πως επεκτείνεται ενδοκαναλικά και επίσης είχε δώσει μεταστάσεις και στα οστά. Το στάδιο ήταν L2M. Το νευροβλάστομα 4S ή MS, όπως είπαμε, εντοπίζεται σε παιδιά κάτω των 18 μηνών. Είναι η πιο συχνή κακοήθεια της νεογνικής ηλικίας και δίνει μεταστάσεις, όπως είπαμε, στο δέρμα, στο ύπαρ, στον μυελό των οστών, όχι όμως τα οστά, και η δίδυση του μυελού πρέπει να είναι κάτω των 10%, οπότε και το MIBC είναι αρνητικό. Έχει άριστη πρόγνωση και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει αυτόματη υποστροφή. Βλέπουμε εδώ αυτό το παράδειγμα νευροβλαστώματος MS στο δεξιό επινεφρίδιο. Έχει δώσει μεταστάσεις στο ύπαρ. Η διαφορική διάγνωση στην αγωνική κυρίως ηλικία θα γίνει από την αιμορραγία του επινεφρίδιου, από το ξεπνευμονικό απόλυμα και πιο σπάνια από το μεσοβλαστικό νέφρωμα. Κυρίως όμως θα γίνει από την αιμορραγία του επινεφρίδιου, η οποία είναι 4 φορές πιο συχνή από ό,τι το νευροβλάστομα, οφείλεται σε στρες, ασφυξία και σύψη του νεογνού. Και η διαφορική διάγνωση διαφασιστεί κυρίως από τη μεταβολή του μεγέθους, τη μεταβολή της ηχοδομής. Βλέπουμε πως η παγές έχει γίνει κυστικό μέσα σε 10 μέρες. Και φυσικά με τον έλεγχο ροής δεν θα δούμε, με το έλεγχο στο Doppler δεν θα δούμε ροή μέσα σε αυτή τη μάζα. Οι όγκοι νεφρών παιδικής ηλικίας διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης σε αυτές τις κατηγορίες. Σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 μηνών ο πιο συχνός όγκος είναι το μεσοβλαστικό νέφρωμα. Σε παιδιά 6 μηνών έως 9 ετών ο πιο συχνός όγκος είναι το νεφροβλάστομα, ενώ σε παιδιά άνω των 9 ετών ο πιο συχνός όγκος είναι το νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Το μεσοβλαστικό νέφρωμα είναι ο πιο συχνός όγκος νεφρού της νεογνικής ηλικίας και μάλιστα σε ένα ποσοστό πάνω από 15% διαγνώστηκε προγεννητικά. Διακρίνουμε τρεις ιστολογικούς τύπους, τον κλασικό, τον κυταροβρυθή και τον μεικτό. Συνήθως έχουμε να κάνουμε μεγάλες μάζες συμπαγούς υφής, όπου μέσα μπορούμε να δούμε και κυστικές ή αιμορραγικές περιοχές. Η πρόγνωσή του είναι πολύ καλή μετά από χειρουργική εξαίρεση. Υποτροπή έχουμε μόνο στην περίπτωση του κυταροβρυθού τύπου σε ένα ποσοστό 5 έως 10%. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα κλασικού τύπου που έχει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα του ανεμοστρόβιλου. Ενώ εδώ έχουμε ένα παράδειγμα κυταροβρυθούς τύπου με περιοχές νέκρωσης και κυστικής εκφύλησης. Ο όγκος του Wilms είναι από τους πιο συχνούς εξωκράνους συμπαγούς όγκους παιδικής ηλικίας και ο πιο συχνός όγκος νεφρού της παιδικής ηλικίας. Σε ποσοστό 95% εμφανίζεται σε παιδιά κάτω των 10 ετών και συνήθως τα πρώτα 5 χρόνια ζωής, με ένα μέσο όρο εμφάνισης τα 3,5 χρόνια όταν πρόκειται για εντόπιση στον ένα νεφρό, ενώ όταν έχουμε εντόπιση και στους δύο νεφρούς κατεβαίνει η ηλικία στα 2,5 έτη. Έχουμε πολυαισθητική εντόπιση στον ένα νεφρό σε ένα ποσοστό 12%, ενώ σύγχρονη εντόπιση και στον άλλο νεφρό σε ένα ποσοστό 7%.
Προέρχεται από φτωχά διαφοροποιημένα μεσαιχηματικά κύτταρα και σε ένα ποσοστό αναπτύσσεται σποραδικά, σε ένα μεγάλο ποσοστό αναπτύσσεται σποραδικά, αλλά σε ένα ποσοστό 10% συνδυάζεται με κάποιο γενετικό προδιαθεστικό σύνδρομο ή με άλλες συγγενείς ανομολίες του ρουπητικού συστήματος. Πιο συχνά συνδυάζεται με σποραδική ανηρυδία ή με υπετροφία και με αυτά εδώ τα σύνδρομα, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης είναι τουλάχιστον πάνω από 1%, γι' αυτό και οι ασθενείς αυτοί επιτηρούνται με υπερχρωματογραφικό έλεγχο κάθε 3 μήνες, τουλάχιστον έως το 2ο έτος ζωής τους. Ο όγκος αυτός συχνά προέρχεται από νεφρογόνα κατάλοιπα που αποτελούν συναθρήσεις ατελώς διαφοροποιημένων μεταναφρικών κυττάρων, τα οποία παραμένουν μετά την 36η εβδομάδα ευρυϊκής ζωής. Οι συναθρήσεις αυτές μπορεί να υπάρχουν φυσιολογικά στα νεογνάσια, ένα ποσοστό έως και 1%, όμως υποστρέφονται κατά την παιδική ηλικία. Σε ένα ποσοστό 30-40% βρίσκονται σε περίπτωση μονίμως προσβολής από νεφροβλάστομα, αλλά όταν έχουμε διπλή εντόπιση, τότε τα βρίσκουμε σε ένα ποσοστό 100%. Πολυαισθητικές ή διάχυτο τύπου συναθρήσεις τέτοιων καταλήπων αποτελούν την νεφροβλαστομάτωση, η οποία είναι προκαρκινική κατάσταση, συνδυάζεται με διάφορες γονιδιακές μεταβολές. Η πιο σημαντική είναι η απώλεια της ετεροζυγίας σε αυτές τις θέσεις των γονιδίων, οπότε έχουμε και κακή πρόγνωση. Κλινικά, συνήθως έχουμε να κάνουμε μια συμπτωματική κοιλιακή μάζα. Πιο σπάνια σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε κοιλιακό άλκος ή αιματουρία, αλλά μπορούμε να έχουμε υπέρτεση σε ένα ποσοστό 25% λόγω υπερέκρισης ρετίνης. Ιστολογικά, έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική τριφασική απεικόνηση με κύτταρα από το στρώμα, επιθυλιακά κύτταρα αλλά κύτταρα βλαστήματος. Και έτσι διακρίνουμε 3 ιστολογικούς τύπους, αυτοί που είναι χωρίς αναπλασία και είναι οι πιο συχνοί, και αυτοί που είναι με τοπική ή διάχυτη αναπλασία είναι οι λιγότεροι συχνοί και έχουν και τη χειρότερη πρόγνωση. Συχνά στα αναπλάσματα αυτά θα έχουμε αιστείες κεντρικής νέκρωσης και αιμορραγίας. Ο υπέρηχος, όπως είπαμε, είναι η πρώτη εξέταση στην οποία υποβάλλεται το παιδί. Χαρακτηριστικά έχουμε εδώ το σημείο της αρπάγης ή της δαγκάνας, γιατί καθώς το φυσιολογικό νεφρικό παρέχημα περικλεί τον παθολογικό όγκο. Ακόμα με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε ότι η εξεργασία μετακινείται μαζί με τον νεφρό. Οι μάζες είναι συνήθως ανομοιογενείς. Έχουμε, όπως είπαμε, περιοχές νέκρωσης ή και αιμορραγίες και επεξεργαστώνται σε ένα ποσοστό πολύ πιο μικρό από ό,τι στο νευροβλάστημα, έως 15%. Πάντοτε θα πρέπει να διερευνούμε και τον άλλο νεφρό για να δούμε αν υπάρχει και εκεί εντόπιση και θα πρέπει να βλέπουμε αν υπάρχει νεοπλασματικός τρόμβος τόσο στην νεφρική βλέφα όσο και στην κάτω κύλη βλέφα, που μπορούμε να το βρούμε σε ένα ποσοστό έως και 10%. Ο χρονικός και ο μαγνήτης θα μας βοηθήσει για την περαιτέρω εκτίμηση του όγκου και θα δούμε αν υπάρχει δίθηση των παρακείμενων οργάνων, λεφαδονοπάθεια, αν υπάρχει ρήξη του όγκου, διάσπαση της κάψας και περιτοναϊκή διασπορά και, όπως είπαμε, πολύ σημαντικό είναι να δούμε αν υπάρχει νεοπλασματικός τρόμβος στην νεφρική φλέβα και στην κάτω κύλη φλέβα. Είναι κατά κανόνα ανομοιογενής όγκος. Με τον αξονικό θα εκτιμήσουμε τις μεταστάσεις του πνεύμονα, που είναι ο πρώτος στόχος των μεταστάσεων. Οι μεταστάσεις υπάρχουν κατά τη διάρκεια της διάγνωσης σε ένα ποσοστό 20% και οι περισσότερες είναι στο πνεύμονα. Και στο μαγνήτη τέλος, πάλι θα έχουμε ανομοιογενές ενδιάμεσο σήμες στα 2 ακολουθίες και χαμηλός σήμες στους χάρτες του ADC. Όπως είπαμε, εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε στο χειρουργό αν υπάρχει ή όχι επέκταση, αν υπάρχει ένα πλασματικό τρόμβος και επέκταση αυτού στην κάτω κύλη φλέβα. Όσον αφορά τη σταδιοποίηση, υπάρχουν 2 σχολές. Η National Women's Tumor Study Group και το Children's Oncology Group από την Νότια Αμερική του Καναδά και οι άλλοι από την Ευρώπη, η International Society of Pediatric Radiology. Στην πρώτη γίνεται χειρουργική σταδιοποίηση πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας, ενώ στην δεύτερη γίνεται χειρουργική σταδιοποίηση μετά τη χορήγηση της χημειοθεραπείας.
Οι δύο σχολές έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, αλλά και αρκετές ομοιότητες. Το χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις με την αντιμετώπιση προτείνουν έχουμε ένα καλό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης που αγγίζει το 80% ή το 90%. Τα απεικονιστικά κλειδιά σημεία για εμάς τους εκνολόγους είναι, όπως είπαμε, να δούμε, να διερευνήσουμε αν υπάρχει νεπλασματικός τρόμβος στην κάτω χείλη φλέβα ή και στον δεξιό κόλπο, να δούμε αν υπάρχει διοίκηση παρακείμενων οργάνων, σύγχρονη εξεργασία στον άλλο νεφρό, ενδοπεριτονιακή διασπορά και υπαντικές μεταστάσεις. Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία, είναι καλύτερη στα μικρά παιδιά, από το στάδιο της νόσου, από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, οι αναπλαστικοί όδια έχουν χειρότερη πρόγνωση, από τους μοριακούς δείκτες και αν υπάρχει ή όχι από τα ερόπλευρες νόσου. Και όπως είπαμε, πενταετής επιβίωση είναι πολύ καλή. Υποτροπή έχουμε μετά τα δύο χρόνια, κυρίως στο θώρακα και στην κοιλιά. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Βλέπουμε εδώ έναν όγκο στον αριστερό νεφρό, ο οποίος είναι ανομοιογενής και επειδή έχει διασπάσει την κάψα, πρόκειται για στάδιο 2. Εδώ βλέπουμε έναν πολύ μεγάλο όγκο. Βλέπουμε πόσο, παρόλο ότι είναι μεγάλος, είναι καλά περιγεγραμμένος. Έχουμε πολλές αιστείες νέκρωσης και αιμορραγίας. Βλέπουμε εδώ υπάρχει και ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό και αυτό θέτει ισχυρή υπόνοια διασπορά στο περιτόνιο και γι' αυτό ο όγκος αυτός κατατάχθηκε σε στάδιο 2-3. Εδώ έχουμε ένα νευροβλάστημα το οποίο μιμείται νευροβλάστημα για το λόγο ότι έχει δώσει πολλές λεμφαδενικές μεταστάσεις εδώ στη μέση γραμμή και έχει διηθήσει και τον ουρητήρα. Πρόκειται για ένα στάδιο 3 λόγω των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Η ίδια εξεργασία βλέπουμε εδώ πώς έχει δώσει τις μεταστάσεις στη μέση γραμμή. Οι νευροβλαστομάτωση, όπως είπαμε, αποτελούν πολυστιακές. Η διάκτηση συναντήσεις παραμένοντος εμβριονικού νεφρονικού ιστού διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την περιλοβική και την ενδολοβιακή. Και είναι καλό να τις διαχωρίζουμε γιατί η μεν περιλοβιακή έχει κίνδυνο εμφάνισης στον όγκο Wilms 5%, ενώ η ενδολοβιακή ο κίνδυνος εμφάνισης φτάνει έως και το 95%. Απεικονιστικά έχουν ισοηχοϊκό ή υποηχοϊκή εμφάνιση στον υπέρηχο, συνήθως φακοειδές σχήμα και διάμετρο κάτω από 1,8 εκατοστά. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εξαλλαγή σε αυτά. Σημεία τα οποία θα μας υποψιάσουν είναι η αύξηση του μεγέθους πάνω από 1,75 εκατοστά, το στρόγγυλο σχήμα, το ανομοιογενές σχήμα στο μαγνήτη, αλλά και ο ανομοιογενής εμβλουτισμός. Βλέπουμε εδώ μια τέτοια περίπτωση νευροβλαστομάτωσης περιλοβιακής. Βλέπουμε εδώ ότι αυτή η εξεργασία έχει διαφορετικό σήμα, είναι πιο ανομοιογενής και παρουσιάζει και πιο έντονο εμβλουτισμό. Η ενδολοβιακή νευροβλαστομάτωση, όπως είπαμε, έχει χειρότερη πρόγνωση. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Σίγουρα κάνουμε στενή παρακολούθηση. Χορηγούμε χημειοθεραπεία με δύο αντιγιατρία σκευάσματα και γίνεται αφαίρεση τοπικά των ύποπτων αιστιών. Εξαλλαγή, όπως είπαμε, θα έχουμε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, έως και 50% στους 36 μήνες. Και εδώ σας παραθέτω τις διαφορές του νευροβλαστώματος με το νευροβλάστομα. Όπως είπαμε, το νευροβλάστομα εκδηλώνεται σε ηλικία κάτω των 2 ετών, ενώ το νευροβλάστομα σε ηλικία 3 έως 4 ετών. Στο νευροβλάστομα έχουμε πόδινη κοιλιακή μάζα, ενώ στο νευροβλάστομα συνήθως ανώδυνη. Στο νευροβλάστομα έχουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό υπερβεστώσει, ενώ στο νευροβλάστομα μόλις 15%. Στο νευροβλάστομα έχουμε συμπαγή μάζα χωρίς συνήθως κυστική νέκρωση, ενώ στο νευροβλάστομα έχουμε πολύ συχνά αιμορραγίες και κυστική νέκρωση. Το νευροβλάστομα περιεκτοπίζει το νεφρό, ενώ το νευροβλάστομα περιεκτοπίζει παρακείμενες δομές. Το νευροβλάστομα επεκτείνεται μεταξύ της κοιλιακής αορτής και του σπονδυλικού σωλήνα
Ενώ το νεφροβλάστημα θα δώσει νεπλασματικό θρόμβο στην νεφρική φλέβα, την κάτω κύλη φλέβα και τον δεξιό κόλπο. Οι μεταστάσεις στο νευροβλάστημα είναι πιο συχνές στο μυελό των οστών, ενώ όσον αφορά το νεφροβλάστημα στον πνεύμονα. Και θα προχωρήσουν στους όγκους του ύπατου της παιδικής ηλικίας. Το 2/3 των πρωταθλών όγκων του ύπατου είναι κακοήθης και τη μερίδα του λέοντος παίρνει το υπατοβλάστομα με λιγότερο συχνό τον υπατοκυταρικό καρκίνο και το αδιαφοροποιητό εμβριονικό σάρκωμα. Στα νεογνά, ο πιο συχνός υπατικός όγκος είναι το αιμαγγείωμα. Και εδώ βλέπουμε σε αυτό το πίνακα πώς γίνεται ο διαχωρισμός με βάση την ηλικία. Μην ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε και μεταστατικούς όγκους στο ύπαρ, κυρίως από το νευροβλάστομα, το όγκο του Wilms και το λέμφωμα. Το αιμαγγείωμα του ύπατος διαχωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το βρεφικό υπατικό αιμαγγείωμα και το συγγενές αιμαγγείωμα. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά, μπορεί όμως όταν έχουν μεγάλο μέγεθος ή είναι πολυαιστιακά να έχουμε συμφορητικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια, θρομβοκυτεροπενία, ανεμία, υπατική ανεπάρκεια, αναπνευστική δυσχέρεια ή ακόμα και σύνδρομο ενδοκυλιακής διαμερισματοποίησης, πολυοργανική ανεπάρκεια, οπότε θα έχουμε και αυξημένο ποσοστό θνητότητος. Το βρεφικό υπατικό αιμαγγείωμα, όπως είπαμε, είναι ο πιο συχνός όγκος ύπατος νεογνικής ηλικίας. Είναι ο πιο συχνός καλοήθης υπατικός όγκος. Εμφανίζεται τις 2 με 8 πρώτες εβδομάδες ζωής, αναπτύσσεται γρήγορα τους 6 με 12 μήνες και υποστρέφεται αργά μέσα στα επόμενα 5 ή 9 χρόνια. Διακρίνουμε 3 τύπους, τον εστιακό, τον πολυεστιακό και το διάχυτο. Χαρακτηριστικά έχουμε θετική έκφραση του ιστολογικού δίκτυου μεταφορέα της γλυκόζης, εκτός από τον εστιακό τύπο. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνοδεύονται από αιμαγγιώματα του δέρματος και του ποδορίου ιστού και μάλιστα όταν έχουμε πάνω από 5 τέταρτα διερματικά αιμαγγιώματα ξέρουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό εμφάνισης βρυφικού τύπου υπατικό αιμαγγείωμα. Το συγγενές υπατικό αιμαγγείωμα είναι πιο σπάνιο, είναι πλήρως αναπτυγμένο κατά τη γέννηση και στη συνέχεια ανάλογα με το ρυθμό υποστροφής διακρίνουμε 3 κατηγορίες, αυτά που υποστρέφονται γρήγορα στους 14 μήνες, αυτά που υποστρέφονται μερικώς και αυτά που δεν υποστρέφονται καθόλου. Έχουν αρνητική έκφραση του ιστολογικού δίκτυου μεταφορέα της γλυκόζης και δεν συνοδεύονται από αιμαγγιώματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά τους είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε όσον αφορά τα αιμαγγιώματα στους ενήλικες. Έτσι, στον υπέρυγο συνήθως έχουν υποειχοϊκή ή ισοειχοϊκή υφή. Πολύ συχνά μπορεί να δούμε και κυστικά στοιχεία, διαφραγμάτια ή ακόμα και μικρές επασβεστώσεις. Ακόμα στον αξονικό είναι υπόπυκνα και στον μαγνήτη έχουν χαμηλό σήμα και αυξημένο σήμα στις δύο ακολουθίες ή ακόμα μπορούμε να δούμε και flow voids. Βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα αιμαγγιώματος τα οποία έχουν πολύ αυξημένη αγκιοβρύθια τόσο στην περιφέρεια όσο και στο εσωτερικό τους και μάλιστα λόγω του ότι δημιουργούνται πολλαπλά αρτηριοφλεβικά σαντς έχουν αυτή τη χαρακτηριστική κυματομορφή με πολύ χαμηλό δίκτυο αντίστασης κάτω από 0,7. Και αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό σημείο από άλλους όγκους του ύπατος και κυρίως από το υπατοβλάστομα. Εδώ ένα παράδειγμα συγγενούς υπατικού αιμαγγιώματος. Βλέπετε πώς προσλαμβάνει από την περιφέρεια σταδιακά προς το κέντρο. Ενώ εδώ ένα βρεφικό υπατικό αιμαγγείωμα, αστιακός τύπος, και αυτό παρουσιάζει έντονη πρόσληψη στην περιφέρεια. Αυτά σιγά σιγά υποστρέφονται και καταλήγουν σαν αδρές επασβεστώσεις μετά από αρκετούς μήνες ή χρόνια στο υπατικό παρέχημα.
Εδώ ένα βρεφικό υπατικό με κύμα διάχυτου τύπου, όπου καταλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρο το υπατικό παρέχημα από πολλαπλές εστίες, οι μικρές υποηχοϊκές. Βλέπουμε την έντονη αυτή αγγείωση και χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις η κοιλιακή αορτή είναι τεταταμένη έως το ύψος του κοιλιακού τρίποδα. Η υπατική αρτήρια έχει μεγάλο εύρος, ενώ κάτω την έκφυση του κοιλιακού τρίποδα η κοιλιακή αορτή έχει χαρακτηριστικά μικρότερο εύρος. Η ίδια περίπτωση βλέπουμε κατάληψη του υπατικού παρεχήματος από πολλαπλά αιμαγιώματα και καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υπατική ανεπάρκεια ή ακόμα και αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο ενδοκοιλιακής διαμερισματοποίησης ή ακόμα και συμφορητικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπουμε εδώ την κάτω κύλη φλέβα πώς πιέζεται και εδώ την, του μεγάλου εύρους υπατική αρτηρία. Το μεσηχηματικό αμάρτωμα είναι ο δεύτερος πιο συχνός καλούθης όγκος νεογονικής και βρυφικής ηλικίας. Εμφανίζεται σε ηλικία κάτω των 2 ετών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και προγεννητική διάγνωση. Είναι μια καλοήθη, πολλοί συγγραφείς τη θεωρούν σαν καλοήθη αναπτυξιακή διαταραχή, δυσπλασία, με δυσπλαστικό μεσέγχυμα στα περιπηλαία διαστήματα. Έχουμε να κάνουμε συνήθως με μεγάλες μάζες, πάνω από 10 εκατοστά. Όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση. Και χαρακτηριστικά, σχεδόν όλες οι μάζες έχουν κυστικούς χώρους, άλλοτε σε άλλοτε βαθμό. Και αυτές, ακόμα και όταν κάνουμε υπέρηχο στα συμπαγή τμήματα της μάζας, βλέπουμε εδώ αυτή τη χαρακτηριστική απεικόνηση δίκη κόσκινου ή ελβετικού τυριού, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξεργασίας αυτής. Μετά την ενδοφλέβιο έγχυση σχιαστικού, έχουμε μια σταδιακή πρόσληψη για μπουτισμό της μάζας σε καθυστερημένη λήψη. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μεσοχηματικού αμαρτώματος σε μεγάλο παιδί, 12 χρονών. Στον υπέρηχο διακρίνουμε αυτό το χαρακτηριστικό ζελατινώδες υγρό. Αυτή η μάζα είχε εξωφυτική επέκταση από τον δεξιό λοβό προς την δεξιά κάτω κοιλιακή χώρα. Το διαφοροποιητό εμβριονικό σάρκωμα είναι ένας σπάνιος μεσηχηματικός όγκος. Είναι ο τρίτος πιο συχνά κακοήθης όγκος του ύπατος. Έχει τις ίδιες μεταλλάξεις στα γονίδια όπως και το μεσηχηματικό αμάρτωμα. Πολλοί μάλιστα συγγραφείς πιστεύουν ότι πρόκειται για εξαλλαγή του πρώτου. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στον αξονικό φαίνεται σαν κυστική μάζα, στον υπέρηχο έχει συμπαγή υφή και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η ασυμφωνία μεταξύ των δύο αυτών απεικονιστικών μεθόδων. Και αυτό οφείλεται στο αυξημένο μυξώδες υπόστρωμα του όγκου. Και να προχωρήσουμε στο υπατοβλάστομα, ο οποίος είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος του ύπατου στην παιδική ηλικία. Αφορά συνήθως παιδιά κάτω των 5 ετών και σε ένα ποσοστό 70% περίπου εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια ζωής. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, 90% έχουμε πολύ αυξημένες τιμές αλφα-φυτοπρωτεΐνες. Συνήθως έχουμε σποραδική εμφάνιση, όμως ένας πολύ σημαντικός προδιαθεστικός παράγοντας είναι το χαμηλό βάρος γέννησης κάτω από τα 1500 γραμμάρια στα πρόωρα νεογνά. Συχνά μπορεί να έχουμε διάφορα γενετικά σύνδρομα. Ο όγκος αυτός πρέπει να τονίσουμε ότι είναι χημειοευαίσθητος. Διακρίνουμε δύο κατηγορίες ιστολογικών τύπων, τον επιθυλιακό, ο οποίος έχει διάφορες άλλες υποκατηγορίες. Πιο συχνές είναι ο καλά διαφοροποιημένος και ο crowded εμβρυϊκός τύπος, οι οποίοι έχουν και την καλύτερη πρόγνωση, ενώ τη χειρότερη πρόγνωση την έχει το small cell αδιαφοροποιητό. Και από την άλλη έχουμε τον του τύπου, τον επιθυλιακό μεσεχηματικό, ο οποίος περιέχει μεσεχηματικά αιστεία στοιχεία όπως οστεοειδές, χόνδρινο ιστό και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επασβεστώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλυφθεί ένας νέος ιστολογικός τύπος, ο οποίος είναι υβριδικός μεταξύ του υποταβουλαστώματος και του υποτακτορικού καρκινώματος. Η κλινική εκδήλωση
Συνήθως παρουσιάζεται με ψηλαφρική κοιλιακή μάζα, με απώλεια βάρους, με ανορεξία, με εμέτους. Μπορεί να έχουμε θρομβοκυτάρωση λόγω αυξημένης έκρησης θρομβοποιητίνης, πρώιμη ήβη λόγω αυξημένη έκρηση β' χωριακής γονιδοτροπίνης ή ακόμη και κατάγματα οστών λόγω οστεοπαινίας. Μεταστάσεις έχουμε συνήθως στους πνεύμονες και στο περιτόνιο. Αμπικοριστικά, συνήθως έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη πολυλογωτή εξεργασία. Πιο σπάνια είναι πολυαισθητιακή και ανάλογα με τον τύπο, αν είναι επιφυλιακού τύπου, συνήθως η εξεργασία είναι ομοιογενής και έχει καλύτερη πρόγνωση. Αν είναι μεικτού τύπου, είναι συνήθως ανομοιογενής με περιοχές νέκρωσης, αιμορραγίες ή ακόμα και ασβεστώσεις. Εμπλουτίζονται στην ακτιδιακή φάση, δεν αποπλένουν στην επιλέα φάση, έχουν σταδιακό εμπλουτισμό, όμως μικρότερο από αυτή του παρακείμενου υπατικού παρεχήματος. Θα πρέπει και εδώ να δούμε αν υπάρχει διήθηση της πηλαίας φλέβας και της κάτω κύλης φλέβας. Στον υπέργο χαρακτηριστικά, αν βάλουμε τον τόπλο, βλέπουμε ότι υπάρχει αγκιοβρύθια, αλλά σε αντίθεση με τα αιμαγκιώματα, εδώ ο δείκτης αντίστασης είναι υψηλός, κάτω από 0,7 και είναι ένας τρόπος, επιπλέον τρόπος για να τα διαχωρίσουμε. Εδώ βλέπουμε μια περίπτωση υπατοβλαστώματος με ανομοιογένεια στον υπέρυχο, αυξημένη αγγείωση, ανομοιογενή υφή στον μαγνήτη, εμπλουτίζει στην αρτηριακή φάση, αλλά όχι τόσο έντονα, εμπλουτίζει και στην επιλέα φάση και στην καθυστερημένη φάση, ενώ εδώ χαρακτηριστικά στην υπατοειδική φάση μετά τα 20 λεπτά βλέπουμε ότι έχει πολύ χαμηλό σήμα. Ο μεικτός τύπος, ο οποίος είπαμε φέρει ευασβεστώσεις και είναι κατά κανόνα πιο ανομοιογενής, βλέπουμε εδώ πώς περιβροχίζει την πηλαία φλέβα. Η σταδιοποίηση εδώ γίνεται με το σύστημα Pre-Treatment Assessment of Tumor Extension, το οποίο θεσπίστηκε από το pre-text, θεσπίστηκε από το 1992 και με την πρώτο χρόνο έχει αναβαθμιστεί. Η τελευταία αναβάθμιση έγινε το 2018. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη σταδιοποίηση, το ΥΠΑ διαχωρίζεται σε 4 τμήματα, το αριστερό πλάγιο, το αριστερό μέσο, το δεξιό πρόσιο και το δεξιό πίστιο. Και ανάλογα με την προσβολή των τμήματων αυτών, έχουμε το στάδιο 1, το pre-text 1, όπου έχουμε προσβολή ενός τμήματος με 3 συνεχόμενα τμήματα ύπατος ελεύθερα νόσου, το pre-text 2, όπου έχουμε προσβολή ενός ή δύο τμήματων του ύπατος, αλλά με 2 συνεχόμενα τμήματα ύπατος ελεύθερα νόσου, το στάδιο 3, όπου έχουμε προσβολή 2 ή 3 τμήματων, αλλά εδώ δεν υπάρχουν 2 συνεχόμενα τμήματα ελεύθερα νόσου, υπάρχει μόνο 1. Και το στάδιο 4, όπου δεν υπάρχει κανένα τμήμα ελεύθερα νόσου. Επιπλέον, πρέπει να σταθμίσουμε και άλλους παράγοντες, όπως τη διήθηση των υπατικών φλεβών και της κάτω κύλης φλέβας, τη διήθηση της σπηλαίας φλέβας και των κύριων κλάδων αυτής, αν υπάρχει ή όχι εξωπατική επέκταση του όγκου, αν υπάρχει πολυαισθητιακή νόσος, αν υπάρχει ρήξη του όγκου, προσβολή κερκοφόρου λοβού, προσβολή λεφαδένες και λεβαθένων και απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα. Εδώ έχουμε έναν εμβρυϊκού τύπου υπατοβλάστομα. Βλέπετε που έχει σχετικά ομοιογενή υφή, προσβάλλει μόνο ένα τμήμα του ύπατος, επομένως είμαστε στο στάδιο 1. Εδώ έχουμε πάλι καλά διαφορετημένο εμβρυϊκό τύπο, με προσβολή όμως εδώ του τμήματος 4, οπότε επειδή θα πρέπει να γίνει αριστερή εκτεταμένη εκτομή, πάμε στο στάδιο 2. Εδώ είμαστε στο στάδιο 3, γιατί έχουμε ένα μεγάλο όγκο, μόνο με ένα τμήμα ελεύθερης νόσου, πάμε στο στάδιο 3, ενώ στάδιο 4, όπου σχεδόν όλο το ύπαρ είναι διηθημένο. Η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με την ηλικία. Καλύτερη πρόγνωση έχουμε σε μικρές ηλικίες. Η διαφοροποίηση του όγκου, το στάδιο, τους άλλους παράγοντες που αναφέραμε και από την τιμή της άλφα φετοπρωτεΐνης. Έτσι, ασθενείς χαμηλού κινδύνου με καλή πρόγνωση έχουμε όταν σε μικρή ηλικία καλά διαφοροποιημένο εμβρυϊκό τύπο, στάδιο 1 και 2, και όταν άλφα φετοπρωτεΐνη είναι μεγαλύτερη των 100 και μικρότερη του 1 εκατομμυρίου νάνογραμμ.
Μεσαία κινδύνου, όπου εδώ πέρα βρίσκονται οι περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε, όταν έχουμε ηλικία κάτω των 5 ετών, έχουμε non-small cell αδιαφοροποίητο, στάδιο 3, με κάποιους άλλους επιπρόσθετους παράγοντες. Και στάδιο υψηλού κινδύνου, ασθένειες υψηλού κινδύνου, έχουμε, όταν έχουμε μεγάλες ηλικίες, μικροκυταρικό αδιαφοροποίητο ή υβριδικού τύπου. Όταν έχουμε στάδιο 4, με άλλους επιπρόσθετους παράγοντες και μάλιστα μεταστάσεις ή λεφαδένες, και όταν οι τιμές της αλφα-πρωτεΐνης είναι είτε μικρότερες των 100 νάνογραμμ ή μεγαλύτερες του 1 εκατομμυρίου. Ο υπεδοκριτικός καρκίνος είναι σπάνιος όγκος. Αποτελεί μόλις το 20% των κακοηθών πρωτοπαθών όγκων παιδικής ηλικίας. Εμφανίζεται τη δεύτερη δεκαετία της ζωής σαν μεγάλη ογκόμορφη ανομοιογενή εξεργασία. Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης εδώ είναι σαφώς μικρότερο και δεν έχει μειοβέστητο τους. Σε ένα 50% μπορεί να σχετίζεται με μεταβολικά νοσήματα ή άλλα γενετικά σύνδρομα, όμως σε ένα 50% δεν υπάρχει καμία συσχέτιση και μάλιστα σε ένα 70% δεν υπάρχει ιστολογικά βλάβη του ύπατος, αναπτύσσεται δηλαδή de novo. Εδώ μεταστάσεις έχουμε πολύ πιο συχνά στους πνεύμονες, όπως πολύ πιο συχνά έχουμε και αγκιακή διήθηση. Βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα μεγάλου ανομοιογενού όγκου, ο οποίος εμπλουτίζεται στην αρτηρική φάση και ξεπλένει μερικώς στην πηλαία και θησερημένη φάση, όπως θα βλέπαμε και σαν έναν ενήλικα. Μια ειδική κατηγορία υπατοκτικού καρκινώματος είναι το ινοπεταλιακό, που αφορά κυρίως εφήβους, χαρακτηρίζεται από αυξημένο ενώδη στρώμα, κυρίως στο κέντρο, με χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη. Έχει ανομοιογενή εμπλουτισμό στην αρτηριακή φάση και η κεντρική ουλή συχνά μπορεί να φέρει και επασβεστώσεις και μπορεί να εμπλουτίζεται ασθενώς και μόνο σε καθυστερημένη φάση. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι στα νεοπλάσματα αυτά η κεντρική ουλή έχει χαμηλό σήμα τόσο στα φένα όσο και στα δύο ακολουθίες και φυσικά το χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Προσοχή, τα νεοπλάσματα αυτό μπορεί να μιμηθούν την αστιακή οζώδη υπερπλασία. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα ινοπεταλιακού καρκινώματος, που λαμβάνει ανομοιογενώς στην αρτηριακή φάση. Είναι ιδιαίτερα ομοιογενές στην τα δύο ακολουθία και δείτε ότι η κεντρική ουλή έχει χαμηλό σήμα. Διαφοροδιαγνωστικά σημεία με την αστιακή οζώδη υπερπλασία είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε ομοιογενή εμπλουτισμό και αυξημένο σήμα της κεντρικής ουλής στην ταυδή ακολουθία και φυσικά τα FNH, οι αστιακής οζώδης υπερπλασίας, θα προσλάβουν στην υπατοειδική φάση. Ας δούμε λοιπόν λίγο αυτό το παράδειγμα. Στην πάνω σειρά έχουμε μία περίπτωση μιας αστιακής οζώδους υπερπλασίας, όπου βλέπετε χαρακτηριστικά η μάζα είναι πιο ομοιογενής. Έχουμε υψηλό σήμα εδώ στην κεντρική ουλή, στις δύο ακολουθίες. Ενώ εδώ έχουμε χαμηλό σήμα, έχουμε ανομοιογενή εμπλουτισμό. Και φυσικά αυτό που βάζει τη διάγνωση είναι ότι με πρώτη περίπτωση, μετά τη χωρίση υπατοειδικού σκιαστικού, η αστιακή οζώδης υπερπλασία θα προσλάβει, ενώ εδώ, στη δεύτερη περίπτωση που έχουμε ένα ινοπεταλιακό, δεν θα προσλάβει. Ενώ η αστιακή οζώδης υπερπλασία δεν είναι ιδιαίτερη συχνή στα παιδιά, πιο συχνή είναι η FNH-like όζη, στις οποίες απαντάμε όταν υπάρχουν συγγενείς απλασίες και δυσπλασίες, συγγενή απλασία της πηλαίας πλεύρας ή αν υπάρχει συγγενός πύλος συστηματική επικοινωνία. Μετά από επεμβάσεις συγγενής καρδιοπάθειας, η Fontan Associated Liver Disease, μετά από καζά επέμβαση σε περίπτωση ατρυσίας των κολυφόρων, ή μετά από χορήγηση χημειοθεραπευτικών συσκευάτων που έχουν βάσει την οξαλιπλατίνη και τη σισπλατίνη. Ακόμα συναντάμε και μετά από μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Συνήθως έχουμε να κάνουμε πολλαπλούς όζους που έχουν πιο μικρή διάμετρο και πιο σπάνια θα συναντήσουμε την ουλή. Σαν ποσοστό 42% μπορεί να παρουσιάσουν αύξηση του μεγέθους στην πάροδο του χρόνου. Ο μέσος όρος εμφάνισης αυτών των FNH-like όζων είναι περίπου 3,5 με 4 χρόνια μετά το τέλος της χημειοθεραπείας.
Αυτό που προηγείται είναι το Sinusoid Obstructive Syndrome, το SOS Syndrome, όπου χαρακτηριστικά μετά τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων έχουμε τοξική επίδραση στο επίπεδο των κολποειδών. Αρχικά μπορεί να έχουμε διάδεση των κολποειδών και δημιουργία ψευδοόγκων, πελίωση και στη συνέχεια έχουμε οζώδεις υπερπλασίες, είτε με τη μορφή της οζώδους αναγεννητικής υπερπλασίας, είτε με τη μορφή της εστιακής οζόδους υπερπλασίας σε απότερο χρόνο, όπως είπαμε. Το σύνδρομο SOS χαρακτηρίζεται από υπατοσπληνομεγαλία, από ίδρυμα του υπατικού παρηχήματος και ανομογενή εμβουτισμό αυτού. Είναι το λεγόμενο μπλε ύπαρ, το οποίο δεν θα πρέπει να χειρουργείται, γιατί έχει πάρα πολλές επιπλοκές. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, SOS syndrome, λίγες μέρες μετά τη χορήγηση χημειοθεραπευτικού σκευάσματος. Βλέπουμε εδώ την έντονη ανομοιογένεια του υπατικού παρεχήματος, το ίδρυμα στα περιπλέα διαστήματα, το ίδρυμα του τυχώματος της χολικού κύστος και το ασκητικό υγρό. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ασθενούς με ιστορικό σάρκωμα Γιούικ. 3,5 χρόνια μετά το τέλος της χημειοθεραπείας παρουσίασε αυτές τις οζώδεις βλάβες, οι οποίες εμπλουτίζονταν στην αρτηριακή φάση. Όμως, 20 λεπτά μετά τη χορήγηση του υπατοειδικού σκιαστικού, βλέπετε πώς αυτές προσλαμβάνουν. Πρόκειται δηλαδή για μια χαρακτηριστική περίπτωση FNH-like όζων. Λίγα λόγια, το ροδομιοσάρκωμα είναι ένας κακοϊθέστατος όγκος, αφορά παιδιά ηλικίες άνω των 3 ετών. Μπορεί να εντοπίζεται σε οποιοδήποτε σύστημα, δεν ανάγκη δηλαδή να εντοπίζεται σε σύστημα, να προέρχεται μόνο από μύες ή μυκές ίνες. Όταν εντοπίζεται ενδοκυλιακά, συνήθως αφορά το ουρογενετικό σύστημα και μάλιστα την ροδόχο κύση, το προστάτη, τον κόλπο και τον τράχυλο ή ακόμα και το χοληφόρο δέντρο. Βλέπω εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα ραδομιοσαρκώματος μετόπισης στον προστάτη. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ραδομιοσαρκώματος, το οποίο προήλθε από υπόλοιμα του ραχού και έκανε όλη αυτή τη μεγάλη εξεργασία, η οποία ήταν αγκιοβρυθής. Συμπερασματικά, λοιπόν, στα νεογνά πιο συχνά οι ενδοκυλιακές μάζες είναι οι συγγενείς διαμαρτίες και οι καλοήθεις εξεργασίες. Η πιο συχνή ενδοκυλιακή όγκη στα παιδιά, να θυμόμαστε, είναι το νευροβλάστομα, το νευροβλάστομα και το υπατοβλάστομα. Και για καθένα από αυτούς τους όγκους υπάρχουν καθορισμένοι προγνωστικοί παράγοντες και σταδιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Γεωργοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση σας. Ήταν πολύ λεπτομερείς, πολύ καλά δομημένοι. Μας δώσατε την πληροφορία που χρειάζεται να έχουμε και το υποστηρίξατε με πολύ εύστοχα παραδείγματα. Θα σας ευχαριστούμε θερμά. Το θέμα ασφαλώς είναι μεγάλο και δεν είναι και εύκολο να εξαρτηθεί. Έχουμε τη χαρά σήμερα για την τιμή να έχουμε τον κύριο Κατσιπατελή μαζί μας, τον οποίο τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Και νομίζω πριν δώσουμε την ευκαιρία για οποιοδήποτε ερώτημα, τον παρακαλέσω για τυχόν δικά του σχόλια, γιατί είμαστε στη διάθεσή σας και θέλουμε να ξέρουμε τι εσείς χρειάζεται από εμάς όταν αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά, γιατί κατεξοχήν εσείς θα πείτε. Εγώ να δώσω και χαρακτήρα και δεκάς στην ομιλήτρια. Τα ανέλησε έτσι πάρα πολύ καλά και πολύ καλώς. Πώς θα κάνω λίγο έτσι ένα σχόλιο για τον κάθε όγκο, πρακτικό όσο το δυνατόν. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, καταρχάς, το νευροβλάστο είναι μια πολύ περίεργη ιστορία που στηρίζεται, αλλά έχει δύο πράγματα που καταξεκολουθούν. Δηλαδή, όταν είναι κάτω του έτους, είναι η καλύτερη κακοήθεια που μπορεί να τύχει σε παιδί. Όταν είναι πάνω από έτους και είναι κάτω από 18 μήνες, είναι η χειρότερη κακοήθεια. Και αυτό έχει να κάνει με τη γενετική του βάση, την έκφραση των ομιλίων, προσπαθούν κάποιες ελλείψεις, το 1, το 11, το 17, το 11, το 11, το 11. Και ένα μεγάλο ποσοστό των νευροπροστομάτων, από τα ΕΜΕΣ, που είναι τα νεοπνικά στην ουσία, αυτά δεν διαγνώσκονται καν. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές περνάνε συμπτωματικά, υποστρέφουν από μόνα τους. Είχαν γίνει κάποια πρωτόκολλα στην Ιαπωνία και στην Αμερική παρακολούθηση των νεοπνών
μέχρι και περίπου ένα πόδι. Αυτά δεν έχει να κάνει τίποτα. Κάποια μέρα μπορεί να και γίνεται αυτό το πράγμα. Πότε σταμάτησε αυτό. Αυτά και να το διαβάσουμε δηλαδή από και πέρα. Εντάξει, είναι ένα βιβλίο ολόκληρο για το κάθε στάδιο και πώς πάει και τι κάνει. Η αντικοριστική του πάνε σε κυρία το νεφροβλάστομα, γιατί είναι το ευρωβουλευτικό του, το κάτω πέρα από μένα έχει 100% επιβίωση. Χωρίς να κάνει τίποτα. Πάνω από ένα χρόνο, πάνω από τον δόκτωρο, δεν αλλάζει. Το νεφροβλάστομα, όπως είπε, είναι τις περισσότερες φορές ιστολογικούς χαρακτήρες πολύ καλούς, έχει πάρα πολύ καλή επιβίωση και πάνω από 50%. Και σε αυτά τα βασικά βέβαια είναι ένα κλασικό και είναι κακή ιστολογία, γιατί πέφτει η μικροεπιβίωση, ειδικά αν είναι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αν είναι μόνο το ένα, είναι πάντα πάρα πολύ καλό. Όταν φέρνει την αντιμετώπιση, αυτές οι δύο κολλένε, την τρίτη σχολή. Είναι οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι. Εμείς λέμε οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει πρώτα να κάνεις προεκκλητική και μετά να κερδίσει για να το μαζέψεις όσο μπορείς. Οι Αμερικάνοι λένε απευθείας χειρουργείο. Υπάρχουν και οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι πιο εξυπηρετούμενοι, έχουν φτιάξει το πρωτόκολλο, αλλά είναι πολύ οργανωμένοι. Κάνουν κατά περίπτωση. Δεν έχεις έναν άγχο, δηλαδή είναι εύκολα. Δεν υπάρχει κατευθείαν στο χειρουργό, αλλά υπάρχει πολύ συνεχή συνεργασία. Αυτό είναι με αυτή τη μεγάλη σημασία, δηλαδή του ογκολόγου, του χειρουργού, του χειρουργού, θα υπάρχει μια πολύ συνεχή συνεργασία. Εκεί το κάνουν αυτό. Δεν έχει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι. Δεν είναι εύκολο να βγει, δεν είναι κάνει πρώτα χειμεθεραπεία και μετά θα τον κάνω και θα τον εστιμήσω. Οπότε είναι κάπω έτσι. Αλλά είναι σημαντικά τώρα στο το βλάστημα. Σχετικά με τους άλλους δύο είναι πολύ πιο σπάνιο, με 1-2% που έχουν τις παιδικές ηλικίες. Αυτό ευτυχώς έχει εξαιρετική έως διάρκεια, δηλαδή πάνω από 90%. Διότι οι δυσκολίες που είναι στο στάδιο 4 είναι κυρίως οι χειρουργικές, γιατί πρέπει να βάλεις το τύπο ολόκληρο και να κάνεις αυτό που μεταμόσχευση. Και γίνεται βέβαια και αυτό και πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αλλά και στο μόσχευμα είναι πολύ πιθανό μετά από 16 χρόνια που η γενετική βάση να αναπτυχθεί πάλι η πρώτη βάση. Όλα αυτά είναι. Αλλά γενικώ το φωτογράφο είναι σπουδαίο. Είπα ότι τα εγώ πλέον δεν βλέπω τα παιδιά και μέχρι τι ηλικίε, δηλαδή των 15-16 χρονών, είναι κάτω από 10% είναι σπανιότατο και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την διακοπή τη μετάδοση του ιού τη υποδίτητα Β, όπω και του μεγάλου βέβαια που πληρωθεί δραματικά, ας πούμε, στο εξωτερικό. Εσύ έχω δει το καθιερό και ο εμβολιασμό του δεν είναι τελείω. Τώρα άλλοι όχι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτή την εφημερίδα, εκτός από τα τάλου καλοίτσε που είναι οποίο δεν εμείς δεν δουλεύουμε, εμείς δεν δουλεύουμε. Έχει συμμετέχει να πούμε ότι και το λέγωμα είναι ένα όγκο σκυλιά πολλέ φορέ, οπότε να το έχουμε στο διαλογό είναι μαζί τι φυλακέ, βέβαια. Επορίζονται αλλιώ δημιουργικά, κομψικά και τα όγκια από γενετικά κύτταρα, τα συνδικά συνδικτή, τα τερατώματα, τα κυριακό α πούμε, κτίρια, άωρα, όλα κτλ. Σε πιο μεγάλου έχουν να πούμε σκηνή, να συγχάμουν κτλ. Υπάρχουν και τερατώματα. Αλλά πια υπάρχουν και όγκια. Γενετικά κύτταρα σε ένα τόσο αυτό, ένα και δύο τη δεκαετία, αλλά τώρα είναι εξαιρετικά σπάνια κάτι. Σαν να δεν αγαπάει πιο πολύ την κοιλιά, που πιο πολύ πάει σε ελληνική περιοχή, πάει στο κεφάλι και τα λοιπά, στις περιοχές κεφαλής τραχύνου. Είναι πολύ καλός, είναι την ιστολογική, πολύ καλός ουσιαστός. Έχει τεράστιες δυσκολίες, πολλές φορές χειρουργικές, για να βγει να καθαριστεί καλά. Οπότε, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να έχει κακή πρόβλημα και ξεπίσει κυρίως αυτού του θέματος. Αυτό θα τον αφοράσουμε όμως τις χιλιάδες, γιατί μαζί έρχεται απίνει όλοι στα παιδιά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τελειώσαν. Και άλλοι είναι πολύ σπάνια πράγματα. Και έχουμε στη μεγάλη σου πλειοψηφία, αν εξαιρέσει τον Ευρωπάτο, στα δύο, τρία και τέσσερα με κακή γενετική βάση, πάρα πολύ καλή
πρόγνωση ανάμεσα με το ψήφιο σαν δεδομένα του δυτικού πόλου. Σας ευχαριστούμε για το σχολείο και ουσιαστικά μας είπατε γιατί θέλετε σαν οπολόγος, σαν οπολόγος, θέλετε μια καλή απεικονιστική αρτογράφηση που είναι το διόγιο σαν τοπικές περιοχές και τα λοιπά, ώστε να φανεί ποιοι πρέπει να οδηγηθούν στους χειρουργούς. Και φυσικά μας είπατε ότι καλή διαφοροποίηση ιστορικών, αλλά αν η εξέλιξη δεν είναι πλήρη, οι υποτροπές είναι συχνά. Επομένως, και εκεί πάλι χρειάζεται χρηματοδότηση στην παρακολούθηση του αποτελέσματο και έχουμε και κοινωνικό επίπεδο. Καλύπτοντα τη σχημειοθεραπεία. Μόνο να είναι αυτό που λέτε, χρειάζεται να είναι επίπεδο. Κοινωνικό είναι αυτό, να είναι όλα μαζί. Να έχει κοινωνικό, να έχει κοινωνικό, να έχει πυρηνικό, να ξέρει κιόλα να κάνει το μύθι των παρακολουθών και να το κάνει. Α ελπίσω. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους, είτε που μας παρακολουθούν από μακριά, είτε από τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ. Ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, διευκρίνηση, παρότι η ομιλία ήταν εξαιρετικά λεπτομερής, αλλά παρόλα αυτά. Γιατί φαντάζομαι ανέδειξε ότι είναι άλλο η παιδιατρική οικολογία και άλλο η οικολογία των ελληνικών. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά που ακούσαμε σήμερα ως συχνά στα παιδιά, στους ενήλικες είναι περίπου άγνωστα. Επομένως, είναι ένα ακόμα επιχείρημα το ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς μικροί, είναι άλλου τύπου οργανισμοί με διαφορετική παθολογία. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Αν όχι, έχουμε την ευκαιρία κάποιων προϊστορικών. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Άννα και θα σας παρουσιάσω τα περιστατικά τα οποία έχουμε επιλέξει με την κυρία Γεωργοπούλη. Ξεκινώντας με το πρώτο περιστατικό, πρόκειται για κορίτσι 8 ετών, το οποίο προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμού στο σχολικό περιβάλλον στην κοιλιακή χώρα, με εικόνα αξίας κοιλίας από την κλινική εξέταση και πτώση της τιμής του αιματοκρίτη από τον εργαστηριακό έλεγχο. Ξεκινώντας με την απεικόνηση, στο υπερηχογράφημα παρατηρείται μάζα συμπαγούς υφής από τον άνω πόλο έως και την μεσότητα του αριστερού νεφρού με ανομοιογενή υφή. Συνεχίζοντας την αξονική τομογραφία, μετά την άηβη έχυση σκιαστικού παρατηρείται ο όγκος με ήπιο ανομοιογενή εσωτερικό εμπλουτισμό και η παρουσία αιμορραγικών στοιχείων στον αριστερό περινεφρικό χώρο και στην αριστερή παρακολική άβλακα. Στη μαγνητική τομογραφία παρατηρείται χαμηλού σήματος, η μάζα με χαμηλό σήμα στην τάφη ενακολουθία, ενδιάμεσου σήμα στην τάφη 2 με περιοχές ωστόσο υψηλού και χαμηλού σήματος όπως αναδεικνύεται και στην στεφανιαία λήψη. Μετά την άηβη έχυση σκιαστικού παρατηρείται εσωτερικός ήπιος εμπλουτισμός όπου και γίνεται ορατό το close eye ή το σημείο της δαγκάνας. Πώς θα έπρεπε να προσεγγίσουμε αυτό το περιστατικό? Σύμφωνα με το ιστορικό και την κλινική εξέταση, θα περιμέναμε λόγω της κάκωσης να δούμε ένα περινεφρικό αιμάτωμα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους όγκους των νεφρών της παιδικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ασθενή μας, βρισκόμαστε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα με τον όγκο Wilms να είναι ο συχνότερος όγκος όπως και αποδείχθηκε από την κυταρολογική εξέταση. Συνεχίζοντας με το δεύτερο περιστατικό, πρόκειται για ένα βρέφος μόλις 8 μηνών το οποίο προσέλθηκε λόγω τυχαίου ευρήματος σε προληπτικό έλεγχο από USNOC λόγω λίμωξης ουροπητικού. Χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από την κλινική εξέταση με φυσιολογική τιμή της αλφα-φέτο πρωτεΐνης. Από το υπερηχογράφημα παρατηρείται η μεγέθης μάζα που καταλαμβάνει τον αριστερό λογό και τμήμα του δεξιού λογού του ύπατος με συμπαγή και κυστικά στοιχεία, με περιφερικό εμπλουτισμό και λίγα μόνο σήματα ροής κατά τον έφρωμο ντόπλερ έλεγχο. Στην αξονική τομογραφία παρατηρείται το υπόπυκνο μόρφωμα, στο οποίο μετά την άηβη έχει σκιαστικού παρατηρούνται
τμήματα συμπαγούς ιστού και κυστικά εμπλουτιζόμενα κυστική χώρη με το τείχομά τους να υποκτίζεται σε axial, coronal και στεφανές ανασυνθέσεις. Στη μαγνητική τομογραφία, στην DAF-1 ακολουθία, παρατηρούμε ενδιάμεσο σήμα με ανάδειξη ωστόσο κυστικών χώρων με υγροϊκρικό επίπεδο στο εσωτερικό τους, υψηλό σήμα στις TAF-2 ακολουθίες και σταδιακό εμπλουτισμό μετά την IV έγχυση σκιαστικού και την ανάδειξη βέβαια των κυστικών αυτών χώρων. Ας προσεγγίσουμε αυτό το περιστατικό σύμφωνα με την ηλικία του ασθενούς. Πρόκειται για βρέφος 8 μηνών με φυσιολογική τιμή ωστόσο της αλφα-φέτο πρωτεΐνης. Από τους κακοήθεις όγκους του ύπατος, αυτός του υπατοβλαστώματος συναντάται σε μεγαλύτερη ηλικία με πικ γύρω στους 24 μήνες ζωής, ενώ από τους καλοήθεις όγκους του ύπατος, αυτός του βρεφικού μαγγιώματος δεν συνάδει με τα απεικονιστικά μας ευρήματα, τα οποία όμως ταιριάζουν με αυτά του μεσεγχηματικού αμαρτώματος και πιο συγκεκριμένα αυτά του μεικτού τύπου με συμπαγή και κυστικά στοιχεία. Στο τρίτο περιστατικό πρόκειται για κορίτσι 15 ετών, η οποία προσήλθε λόγω διάχυτου του κοιλιακού άλγους με εικόνα αξίας κοιλίας και από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεβρέθηκε λευκοκυτάρωση, υψηλή τιμή δέλτα διμερών και ανεμία. Από το υπερηχογράφημα παρατηρείται ευμεγέθης μάζα, η οποία καταλάμβανε σχεδόν όλη την κοιλιακή χώρα, με κυστικά κυρίως τμήματα και λιγότερο συμπαγή και ανάδειξη υπασβεστώσεων στο εσωτερικό της. Οι υπασβεστώσεις αυτές παρατηρούνται και στην αξονική τομογραφία, όπου παρατηρούμε και σημεία λιπόδους ιστού. Μετά την IV έγχυση σκιαστικού, παρατηρείται ανομοιογενής ήπιος εμπλουτισμός στο εσωτερικό της μάζας. Αυτός ο όγκος, αυτό το μόρφωμα, φαίνεται να προέρχεται από την δεξιά οθήκη, στην ατομική θέση δεξιάς οθήκης, όπου και παρατηρείται και η υπηρεμία του δεξιού κοδονικού άκρου, έβριμα ενδεικτικό μερικής συστροφής της οθήκης αυτής. Επίσης, παρατηρούνται και παθολογικοί λεμφαδένες, όπως το περιτονεακή. Συμπερασματικά, έχουμε ένα κορίτσι έφηβη με καθυστερημένη εμινάρχη. Παρατηρούμε ευμέγεθες μόρφωμα επασβεστώσεις και στοιχεία λιπόδους ιστού στην ατομική θέση δεξιάς οθήκης και παθολογικά διεγκωμένους λεμφαδένες. Στη διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί το λεμφαγγίωμα, το οποίο φέρει διαφορετικούς απεικονιστικούς χαρακτήρες. Το ραπτομιοσάρκωμα, ο οποίος είναι σπάνιος όγκος και συναντάται σε πολύ μικρότερη ηλικία, και ως πιθανότερη διάγνωση το τεράτωμα, όπως και αναδείχθηκε από την κεταρολογική εξέταση ως άωρο κυστικό τεράτωμα grade 3, πράγμα που σημαίνει ότι ασθενής μετά την χειρουργική εξαίρεση ακολούθησε και σχήμα χημοθεραπείων. Στο τέταρτο περιστατικό πρόκειται για αγόρι 7,5 ετών, το οποίο προσήλθε λόγω κοιλιακού άλγους, αναρεξίας και απώλειας βάρους. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ανεμία, υψηλή τιμή των υπατικών ενζήμων, CITH, CPK, ταχύτητα καθίζησης, δέλτα διμερών και υψηλή τιμή των κατεχολαμινών στα ούρα του ασθενούς. Από τη μαγνητική τομογραφία παρατηρούμε το ευμέγεθες μόρφωμα, το οποίο συμπιέζει και παρεκτοποιεί στο δεξιό νεφρό προς τα κάτω, με υψηλό σήμα στην TAF-1 και υψηλό σήμα στην TAF-2 ακολουθία, όπου και παρατηρούνται κυστικοί χώροι με υγροϊδρικό επίπεδο. Επίσης, βλέπουμε ότι ο όγκος περιβροχίζει τα μεγάλα αγγεία και έχει ήπιο εμπλουτισμό μετά την έγχυση του σκιαστικού. Εδώ επίσης βλέπουμε τον όγκο και σε αυτές τις λήψεις επίσης μας δίνει δυνατότητα να δούμε αυτές τις μάζες παρόμοιας υφής και συμπεριφοράς με τον αρχικό όγκο, όπου μετά την IV έγχυση σκιαστικού έχουν περιφερικό εμπλουτισμό και αποδίδονται σε διεθυμένους λεμφαδένες.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε η διφορική μας διάγνωση, περιλαμβάνει το νευροβλάστομα και το νευροβλάστομα. Πόσο όμως εύκολη είναι η διαφορική διάγνωση στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό το περιστατικό, όσον αφορά την ηλικία? Σε καμία από τις ηλικιακές ομάδες δεν ανήκει ο ασθενής μας, καθώς είναι 7,5 ετών. Το παιδί προσέλθηκε στο νοσοκομείο λόγω κοιλιακού άλγους. Επασβεστώσεις δεν ήταν δυνατόν να γίνουν ορατές. Η μάζα είχε κυστικά αιμορραγικά στοιχεία με νέκρωση. Ήταν σαφών οριών, ωστόσο δεν έγινε ορατό το close eye. Η μάζα αυτή παρεκτοπίζει το νεφρό, ενώ περιβροχίζει και τις αγκιακές δομές. Επίσης, ανεβρέθηκαν υψηλές τιμές στις κατεχολαμίνες ούρων. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιθανότερη διάγνωση σε αυτή την περίπτωση? Κάποιος θα ήθελε να πει? Από ό,τι αποφαίνεται, πρόκειται για νευροβλάστομα, το οποίο σταδιοποιείται ως ΕΜ λόγω της παρουσίας των διηθημένων λεμφαδένων από την κάτω κοιλία. Συνεχίζοντας με το τελευταίο περιστατικό, το οποίο αφορά νεογνώ μόλις 3 ημερών, το οποίο προσήλθε λόγω προγεννητικής διάγνωσης μορφώματος στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Ξεκινώντας με το υπερηχογράφημα, παρατηρούμε κυστικό μόρφωμα με μικροκοκώδες υπερηχοϊκό υλικό, περιφερικές επασβεστώσεις στην περιοχή μεταξύ του κάτω πόλου του δεξιού νεφρού και του ύπατος και χωρίς σήματα, χωρίς αγγείωση κατά τον έγχρωμο ντόπλερ έλεγχο. Στην αξονική τομογραφία παρατηρούμε πάλι τις επασβεστώσεις στην περιφέρεια της μάζας, του μορφώματος, το οποίο αυτή τη φορά απεικονίζεται στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα. Στην μαγνητική τομογραφία απεικονίζεται με ενδιάμεσο σήμα στην ΤΑΦ2 ακολουθία, με παρουσία υγροϊδρικού επιπέδου, με υψηλό σήμα στην ΤΑΦ1, το οποίο δεν καταστέλλεται μετά την καταστολή του λίπους. Επίσης, δεν έγινε δυνατή απεικόνηση της δεξιάς οθήκης, πρέπει να σημειωθεί σε καμία από τις προηγούμενες, σε όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Συμπερασματικά και ολοκληρώνοντας, πρόκειται για προγενετική διάγνωση ενός μορφώματος περιπλανόμενου στην κοιλιακή χώρα, κυστικό με αιμορραγικά στοιχεία, δεν έγινε δυνατή απεικόνιση δεξιάς οθήκης, οπότε στη διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί η κύστη διπλασιασμού και η κύστη μεσεντέριου, οι οποίες είναι σπανιότερες νοσολογικές οντότητες, και ως πιθανότερη διάγνωση μένει η συστραφής αοθήκη με αποκοπή αυτής κατά την ενδομήτρια ζωή. Μένει να το διαπιστώσουμε μετά την χειρουργική εξαίρεση του όγκου αυτού, αυτής της μάζας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδοπούλου για τα πολύ εύστοχα παραδείγματα που δείξαν ότι υπάρχουν παράμετροι που κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη, πάντοτε την ηλικία. Καμιά φορά τα απεικονιστικά βήματα καλύπτονται. Επομένως, πάντα η διάγνωση δεν είναι εύκολη. Έτσι, επομένως, κανείς πρέπει να κοιτάει και τις λεπτομέρειες πράγματα. Και βέβαια για το τελευταίο, θα πίνουμε λίγο την απορία. Ναι. Πάντως, και η διπλασιασμού δεν έμοιασε. Ναι. Είναι περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι. Okay. Ούτε νομίζω και στην εξωτερική δεν έμοιασε. Επομένως, η υπόθεσή σας είναι λογική υπόθεση. Θα μπορούσε να είναι κάποιος όπως κάποιο τεράτομο ή κάποιο. Δεν θα μπορούσε να είναι τεράτομα, διότι στη μαγνητική, στην ακολουθία με την καταστολή του λίπους δεν καταστρέφεται, οπότε δεν είναι λίπος. Οπότε οι πιθανότητες είναι μικρότερες. Τώρα που ολοκληρώθηκε και η παρουσία των περιστατικών που μας βοήθησε να επεδώσουμε αυτά που είχαμε ακούσει, υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο? Θέλω να ευχαριστώ, εάν σας είμαι χρήσιμη Σε όγκους των παιδιών? Ναι. Συνήθως όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιες μεγάλες μάζες, πιο συχνά τα παιδιά οδηγούνται στο χειρουργείο, δηλαδή παίρνουν... Ναι, όχι. Παίρνουν υλικό χειρουργικά και μετά ακολουθεί η χημειοθεραπεία. Αν πρόκειται για κάποια μάζα στο ΥΠΑΡ, τότε
ενδεχομένως να πάρουμε κάποιο υλικό. Διαφορετικά, επειδή υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι αιμορραγίας ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται οι βιοψίες από το νεφρό ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και από το νευροβλάστομο, επειδή είναι σε άσχημη θέση, γίνονται διχυτικά. Ναι, γίνεται η χειρουργία. Γίνεται η βιοψία, γίνεται διχυτική. Ναι, είναι μόνο για τη λήψη 5 συνολικές κομμάτι στο διαμάτι και γίνεται η συλλογική ταυτοποίηση του όμου. Πάντα χρειάζεται βιοψία. Ασχέτως αν, εκτός από κάποιες λίγες περιπτώσεις, μπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία σε πολύ λίγους όμους και τόλμα. Στις οποίες μπορείς ακόμη να ξεκινήσεις και θεραπεία με κάποιες εκπλήξεις, ας πούμε, δεν είναι το βλάχαμα στο οποίο έχεις εικόνα, έχεις VMA, έχεις κατεβολαμίες, έχεις κινδυνεύει ζωή του παιδιού και δεν μπορεί να κάνει βιοψία, μπορεί να ξεκινήσεις και ούτε και μετά να προχωρήσει. Αυτό θα το συζήτηση ανάλογα με τον νόμο και με την περίπτωση. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα χρειάζεσαι βιοψία. Αν μπορεί να γίνει στο νευροβάσμα, εκεί που είναι κοντά σε δομές, καρδιακές, δεν μπορούν εύκολα να μας βοηθήσει οι ακτινολόγοι, οι πανευματικοί να την κάνουν, εκεί χρειάζεται κανονική βιοψία, ανοιχτή ή λαπαροσκοπική, όπως έπρεπε. Εκτός αν είναι όμως που θέλουμε να τον κάνουμε. Και να τον κάνουμε κατευθείαν, αν είναι ένας νόμος που βγαίνει εύκολο, να βγει περαιτέρω και να γίνει παράλληλα και βιοψία. Έχεις ενδείξεις στο νευροβάστομο πολύ σαφιχτά, αντισυντακτικά, DNA και μεταχολαμίνες και τα λοιπά, σε βοηθάνε πάρα πολύ. Στο νευροβάστομο, ας πούμε, τα έχεις μέχρι το 1.000, είναι στάνταρ, τελειώσαμε. Δεν έχεις τις σειρές ενδείξεις σε κάποιους. Όμως, το ασκοβίλης δεν έχεις τόσο πολύ. Πρέπει να το ξεχωρίσεις. Πάντως, στις περισσότερες φορές χρειάζεσαι ευθεία, όπως να πέφτε. Σπάνια να κάνει κανένα. Σπάνια να κάνει κανένα σου μέλη που μπορεί να αποφύγεις. Το κύριο που είχε είναι σχετικά με το αν επιλέγει κανείς διαδραμική ή διαχειριστική βιοψία. Φαντάζομαι είναι. Ότι η τάση μας γενικώς στην Ελλάδα είναι να κάνουμε πολλές διαχειριστικές, γιατί πολλές διαχειριστικές βιοψίες. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ σε κριτική ενόηση που έχουν στο όπως ξέρετε και όχι μετά. Διότι δεν, ο χειρουργός το βλέπει, θα το βάλει στην κριτική. Εγώ το βλέπω, τώρα το κάνω. Δεν έχω την πρόσβαση εύκολη να κάνω ένα meeting. Δεν έχω τον ακτινολόγο, τον χειρουργό, τον παθολογονατό που σου είπα πριν, όλους μαζί την άλλη μέρα και να πούμε ή αυτή την εβδομάδα και να πούμε αυτό δεν το κάνουμε. Το κάνουμε έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και τον νευρολογικό αντί για κεφάλαια. Αλλά δεν λειτουργούμε για περισσότερο και πρέπει να λειτουργούμε. Είναι πολλές φορές και θέμα κουλτούρας. Εγώ θα συμφωνούσα εμέσως με αυτό που εμέσως μάλλον είπε. Και επειδή αυτή η όρκη συνήθως είναι μεγάλη όταν ανακαλύπτεται. Τώρα είδαμε ένα παράδειγμα ενός όρκου που ανακαλύπτει και τυχαία, αλλά κατά κανόνα είναι εμφάνιση, είναι πολύ μεγάλη. Έχουν περιοχές ασφαλείς προσπέρασης. Άρα είναι θέμα κουλτούρας. Η δικιά μου εμπειρία στο πέμπτο, τρία χρόνια, ποτέ σχεδόν δεν ζητούσαν να γίνει διαδρομική διοξία που έχει φέρει σε διαδρομικές περιοχές. Ήταν εύκολο, δηλαδή, ήταν μεγάλο λόγο, μακριά από ευγενείς δομές, γιατί τέτοιες ευκαιρίες έχει στους μεγάλους όρους. Αλλά η κουλτούρα ήταν όχι, θα πάμε και κυριολεκτικά. Είναι και θέμα κέντρου και θέμα κυβώσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και στις guidelines, δηλαδή ο εξωσύστα θα μας βοηθήσει πέρα. Αν υπάρχουν να λένε, κάντε εδώ θα κάνετε την διαδρομική. Υπάρχουν σε αυτή guidelines και τη στιγμή εμείς συμμετέχουμε τα περισσότερα όπολα από τα ευρωπαϊκά, στα οποία το θέμα είναι ότι άμα δούμε ότι αυτό το γίνει δύσκολο, δεν έχουμε κάνει σε καλά, είναι και αυτό, δεν είναι και γιατί υπάρχει μια εδώ εγώ, άλλος είναι στο υγειογείο, άλλος είναι που έχει χτίσει το υγειογείο, άλλος δεν υπάρχει αυτό η ωραία λέξη Θα κάποια άλλη ερώτηση στο όριο. Δεν έχουμε πάνω να ευχαριστήσουμε την κυρία Γεωργοπούλου για την καθημερινή για τα περιστατικά που μας δείξατε, κύριε Γεωργοπούλου. Και φυσικά εσάς,
Ευχαριστώ τον Παντελή για την Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους και θα το παρακολουθήσετε. Να καταλάβουμε.